Αυτό λοιπόν θα συγκεντρώσει κάθε καθένα κατά την έννοια του προσωρό. Ο προσωρό θα κάνει με άδειε λειτουργίε καμικού. Εκεί στραγγίζουν τα υγρά, στραγγίζουν τα ούρα με κάποια κλίση και πάνε στον συμπτικό πρόθρο και τα υποκλίε παραμένουν εκεί με κάποιο χρονικά διάστημα να ρημάσουν και αν τι δόντια διαθέσουν. Λοιπόν, σε ένα μικρό μικρό χώρο, σε ένα σχετικά μικρό χώρο, δεν είναι στάβλο, τα ζώα θα παραμείνουν να ανοίξουν, α πούμε, αποχέτευση μέσα κλπ. Είναι και επίπονη διαδικασία, αλλά δεν έχει νόημα. Γιατί είναι μέρο βάερο επίλιο και όποια ούρα πέφτουν, όπω είπε και στου παλιού του στάβλου, εξαφνίζονται. Εκεί που μένει μόνο η κόπη. Το οποίο δεν συνέβαινε κάποιε γυροκρατίε. Πού πάνε. Δεν αφήνουν, δεν σκόπιζουν. Και το πολύ η πίεση του να οδηγεί στην εσκάρα, να την ανταποκαλούν τα νερά, δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν στο σημείο, να οδηγεί στην εσκάρα που παίρνουν τα οχήματα. Και θα είναι λίγο παρακάτω. Ναι, αυτό το είπα. Μα εσύ δεν είναι ακόμα αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είναι ακόμα αυτό το πράγμα. Εγώ δεν να δούμε μια λύση. Από τις απορίες δηλαδή πάνω στη. Και προσπαθώ να βοηθήσω γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Διάφορα. Μέχρι τώρα δεν βλέπω να διαφωνήσω. Απλώ κάποια σημεία που πιστεύω αυτό να δυσκολευτούμε. Δηλαδή και δεν έχει νόημα να γίνει σύστημα αποχέτευση. Δεν είναι σωστό να γίνει να υπάρχει σύστημα αποχέτευση των υγρών μέσα στα δύο-τρία στέλνα που έχουμε για τα ζώα. Γιατί εξαφανίζονται τα ούρα. Η υποκρίαση είναι ξεχωριστά ούτω ή άλλω των πραγμάτων. Αλλά να είναι και δύσκολο, γιατί είναι ένα μέτρο 15 πόντου. Ωραία, θα μπορείτε να το διαχειριστείτε, όπως είπατε, με έναν τρόπο έξυπνο. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα τα ούρα δηλαδή πηγαίνουν στις ολίγες. Τα ούρα εξαφανίζονται. Λέω για τα στερά, καθαρά, συλλέγουμε τις χωριστά όπως κάνουμε τώρα. Γιατί αν υπήρχε ένα σύστημα θεωρητικό, α πούμε, αποχέτευση, θα ήταν και κοπριά μέσα και το βούλο. Γι' αυτό συνέβη σε μαντιστόπρο και ούρα πάνω στον ποσό ή στα κρύβη τη κάρτα για μένα. Διαφορή. Λοιπόν, τα υπόλοιπα σκιό θα γίνουν δεν υπάρχει λοιπόν. Άρα και εδώ. Ναι, όχι. Ναι. Όλα θα γίνουν. Είναι απλώ κάποιε ενστάσει για το θέμα των λύσεων προ το γνώμη. Η κλίση της επιβάσης δεν μπορεί να σας πάρει στον έφυξη, δεν είναι αρκετή. Νομίζω ότι έχει ρυθμιστεί, τα ξέρω κρίτικα, έχει κάπου αυτή ρύθμιση με δουλόνια, τα οποία μπορείς να παίξεις με κάποια καθοστά και να δώσεις την κατάλληλη κλίση. Ναι, αυτό είναι αρκετό. Τώρα το γραφείο είναι σαν εργαλείο, ας πούμε το γραφείο με αυτό το σφαγείο, εντάξει, αυτό είναι και σωστό να πω. Με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Μπορεί να μην υπάρχει μία λύση. Μπορεί να είναι σωστά.